ένα πακέτο αναμνήσεις. Μου στείλες εχθές που μου ξύπνησε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις. Προς την πόρτα μου κοιτώ και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω, έχω ανάγκη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, προσέχετε τις ιώσεις, προσέχετε τον εαυτό σας. Φοράτε χρώμα. Καλή ώρα. Βάλτε έντονο χρώμα στη ζωή σας. Ξέρετε, τα χρώματα μας πηγαίνουν σε μια καλύτερη συχνότητα από όπου μπορούμε να έλξουμε θετικά πράγματα να μας συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που την έχουμε παντιοτρόπως εμείς μέσα από τα τηλεφωνήματά σας, μέσα από τα mail σας που στέλνετε στην εκπομπή, μέσα από τα mail που μου στέλνετε στα όμορφα μυστικά και μου εκφράζετε τις μύριες όσες απορίες. Μέσα από το Instagram, στο Vicky Hads, μέσα από το application. Είμαστε εδώ, κι εγώ και όλη η ομάδα, για να απαντάμε σε ό,τι σας απασχολεί και κυρίως για να δημιουργούμε ωραία πακέτα που ανεβάζουν τη συναισθηματική μας κατάσταση, που μας βοηθάνε να μοιραστούμε με πολύ κόσμο ίδια συναισθήματα. Και αυτό από μόνο του πραγματικά είναι σπουδαίο. Πάμε να κάνουμε αυτό το υπέροχο και απόψε, με τον τρόπο που γνωρίζουμε τόσα χρόνια, με την αλήθεια μας και με καταπληκτικά πακέτα και σήμερα. Πάμε πακέτο! Ο Βαλάντης, το μικρότερο παιδί μιας πολύτεκνης οικογένειας, γιος ενός πλανόδιου ψαρά και μιας καθαρίστριας, γνώρισε στο σπίτι του τη φτώχεια, την πείνα, την κρίνια, τη δυστυχία. Τις μέρες που δεν είχαν ψωμί να φάνε, γυρνούσε στις γειτονιές για να ζητήσει ένα πιάτο φαγητό. Μέχρι που σε μια μέρα μεγάλης πείνας, κάποιος γνωστός του του λέει «Πάμε στη στέγη να φάμε». Και έτσι, από τότε, η στέγη ανηλίκων έγινε το σπίτι του. Εκεί που χόρδαινε την πείνα του, εκεί που κατέβναζε την παραβατικότητά του, εκεί που βρήκε στόχο και κατεύθυνση. Σήμερα, λοιπόν, ο Βαλάντης στα 28 του θέλει να συναντήσει δύο πρόσωπα από εκείνη την γκρίζα περίοδο της παιδικής του ηλικίας. Ο Βαλάντης Μόσχος, Συριανός στην καταγωγή, είναι απόψε κοντά μας. Καλώς το Βαλάντη, τι κάνεις. Καλά είσαι. Μια χαρά. Καλά είσαι, αγόρι μου. Κάθισε. Βαλάντη, δεν ζεις στη Σύρο τώρα, έτσι. Όχι, είμαι εδώ και 5 χρόνια στην Κύπρο. Α, και πήρες και προφορά, βλέπω ήδη. Πρόλαβες, ε. Ναι. Ε? Περνάς καλά εκεί. Θα ήθελα να είμαι στην Ελλάδα. Προτιμάς την Ελλάδα, ναι. Στην Κύπρο πήγες για να εργαστείς. Είχα πάει για το γάμο του αδερφού μου. Και έμεινες. Και έμεινα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι κράτησε 5 χρόνια ο γάμος και είχατε 5 χρόνια γλέντια. Έμεινες γιατί κάτι βρήκες εκεί. Τι βρήκες. Εργασία και ηρεμία. Εργασία, ηρεμία, ναι. Σπίτι, φαγητό. Δεν παντρεύτηκες καμιά Κύπρια. Όχι, Ελληνίδα. Παντρεύτηκες. Ναι. Αλήθεια. Παντρεμένος είσαι. Μέσω Facebook. Χρυσάνθη, εσύ είσαι τυχερή. Ναι. Να ζήσετε. Ευχαριστώ. Μέσω Facebook γνωριστήκατε. Αλήθεια, βρε Χρυσάνθη. Και εσύ, δηλαδή, έναν άνθρωπο που το γνώρισε από το Facebook, τον παντρεύτηκες. Όχι ακριβώς. Του πέρασες τεστάκια πρώτα. Μιλάγαμε 3 χρόνια πριν συναντηθούμε. 3 χρόνια στο Facebook. Πολύ υπομονή. 3 χρόνια και μετά έγινε η συνάντηση. Ναι. Αφού έφυγε, πήγε στην Κύπρο. Ναι. Και τώρα πήγες και εσύ στην Κύπρο μαζί του. Ναι. Πόσα χρόνια είσαι εσύ εκεί. 4. Εγώ. Α, έτσι λοιπόν.
Πρώτα πλέχτηκε το ειδήλιο εδώ, μετά ναι. έφυγες εσύ στην Κύπρο, μετά βρεθήκατε και μετά την πήρες μαζί σου. Ναι. Πότε έγινε ο γάμος? Πέρσι το Πάσχα. Άντε, είστε νιόπαντρα. Ναι. Άντε, άντε, να ζήσετε όλα καλά. Ευχαριστούμε. Να κάνετε και πολλά παιδάκια. Εσύ είσαι παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Ναι. Όμως δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πάντα τα πολλά παιδιά είναι ευτυχία. Καμιά φορά όταν δεν έχεις να τα ταΐσεις είναι θέμα. Είναι πολύ θέμα. Το βίωσες εσύ αυτό. Γιατί λείπανε πολλές ώρες οι γονείς μου ναι, για να μπορούν να τα απεξέλθουν. Ο πατέρας μου ήταν πλανόδιος ψαράς από τις 5 ώρα το πρωί ναι. μέχρι και αργά το απόγευμα πουλούσε ψάρια. Και το βράδυ τραγουδούσε σαν τραγουδιστής σε κέντρα, σε ταβέρνες. Η μάνα μου ήταν καθαρίστρια. Παράλληλα δούλευε και σάλα τζιέρα. Δούλευε και εκείνη πολλές ώρες, έλειπε πολλές ώρες από το σπίτι. Σε ποια περιοχή της Ήρου μένατε? Στην Ερμούπολη. Αμέσα στην Ερμούπολη. Ναι. Πέντε παιδιά. Πέντε παιδιά. Εσύ το πιο μικρό. Εγώ το πιο μικρό και ο πιο βασανισμένος εν ολίγης. Γιατί βρε Βαλάντη μου? Γιατί τα πιο μεγάλα ναι. πήρε ο καθένας στο δρόμο του, βρήκανε δουλειές, βρήκανε, παντρευτήκανε. Ναι. Και εγώ σαν μικρός ήμουνα μέσα στη δυστυχία. Σ' αφήναν μόνο εννοείς. Δηλαδή ήσουν ναι. πολλές ώρες μόνος σου. Ναι. Δεν ασχολιόταν κανένας μαζί σου γιατί η μαμά σου έπρεπε να ξαναδουλέψει. Ο μπαμπάς σου να πάει να πιάσει τα ψάρια, να τα πουλήσει τα ψάρια, να πάει να τραγουδήσει. Τα αδέλφια σου κάναν κανένα μεροκαματάκι και εσύ το παιδάκι και το μικρούλικο το μόνο καθόταν στο σπίτι. Ναι. Και δεν είχες παρέα, δεν είχες κανέναν να ασχοληθεί μαζί σου. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι οι γονείς σου ας πούμε, δεν είχαν χρόνο ούτε να σου δώσουν πέντε συμβουλές σε τέτοιο επίπεδο μιλάμε? Επειδή η μάνα μου είχε ένα θέμα υγείας, μάλιστα. δεν μπορούσε να μας... Να ασχοληθεί πολύ. Να ασχοληθεί πολύ. Και έπρεπε να φροντίσει και το θέμα υγείας της. Ναι. Και εσύ τι έκανες, Βαλάντη? Εγώ γυρνούσα στους δρόμους. Από ποια ηλικία? Από τα 8. Από 8 χρονών γυρνούσα στους δρόμους, πήγαινα σε φιλικά σπίτια για να φάω. Και στα 10 μου χρόνια ήρθε ένας γνωστός, γιατί εγώ ποτέ μου δεν είχα φίλους. Ναι. Στα 10 μου χρόνια ήρθε ένας γνωστός μου και μου λέει πάμε στη στίγη ανηλίκων και εφήβων. Να φας κάτι, έχει εκεί δασκάλες, έχει... Σε έβλεπε που ήσουν νηστικός και είχες ταλαιπωρία, έτσι, ταλαιπωριώσουν εσύ. Ναι. Με συγχωρείς, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπες πριν. Ποτέ δεν είχες φίλους. Γιατί? Δεν είχα φίλους. Γιατί, αγόρι μου? Ήμουνα μόνος μου. Ήθελα μόνος μου να τα περνάω. Ντρεπόσουν, ας πούμε, για την κατάσταση που βίωνες ή ήσουν πολύ περήφανος για να μοιραστείς τον πόνο σου με κάποιον? Και τα δύο. Και τα δύο. Αυτό είναι το χειρότερο που μου λες, το και τα δύο. Και έτσι επέλεξες τη μοναξιά. Ναι. Σιγά σιγά όμως που πήγα στη στέγη, πήρα χαρά, πήρα αγάπη, πήρα στοργή, μου μάθανε να διαβάζω. Εκεί σου μάθανε να διαβάζεις. Ναι, γιατί έφυγα πολύ μικρός από το σχολείο, 12 χρονών. Το παράτησες στο δημοτικό, το παράτησα. Και μετά συνέχισες στο σχολείο ή απλά μαζί με τις δασκάλες εκεί στη στέγη, λίγο σχολιώσουμε τα γράμματα, στο πω έτσι, γενικά. Επειδή νόμιζα ότι θα με κοροϊδεύει ο κόσμος, επειδή ναι. ήμουν αγράμματος και δεν ήξερα ούτε να γράφω, ούτε να διαβάζω, ούτε να κάνω ναι. υπολογισμούς. Τους είπα αν μπορούν να μου μάθουν λίγα γράμματα, τουλάχιστον να γράφω το όνομά μου και το επίθετό μου. Και στα μάθανε αυτά? Μου τα μάθανε. Έμαθες και το κάτι παραπάνω ή έμεινες εκεί, βρε Βαλάντη? Και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω. Τι κάνεις εκεί στην Κύπρο, με τι ασχολείσαι? Εγώ δουλεύω σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Μάλιστα. Εδώ και 5 χρόνια. Ναι. Έχω το δικό μου σπίτι. Έχω τη γυναίκα μου. Κοίτα να δεις που πήρες τη ζωή στα χέρια σου, ε. Πες μου κάτι. Έχω διαβάσει για σένα έτσι κάποια πράγματα, ότι περνούσες λίγο έτσι ξυστά από την παραβατικότητα κατά καιρούς. Ακριβώς έτσι είναι. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Εξήγησέ μου. Επειδή, όπως σας είπα, ήταν πείνα, δυστυχία. Ναι. Για να επιβιώσω πριν πάω στη στέγη, έκανα μικροκλοπές, δηλαδή... Αγόρι μου γλυκό. 5-10 ευρώ, ό,τι μπορούσα για να σταθώ στα πόδια μου. Όταν κάποιος πεινάει, ειλικρινά σου μιλάω, δεν το θεωρώ καν αξιόμεμπτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν κάποιος πρέπει να επιβιώσει και δεν έχει
3 ευρώ στην τσέπη του, να πάρει ένα σάντουιτς, ένα ψωμί, ένα... Τι να σου πω, δηλαδή, πραγματικά, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να σε κρίνει γι' αυτό. Δεν θα σε κρίνει αρνητικά. Παράλληλα, μπλέχτηκα και με το ποτό. Για πλάκα έπινα μία μπύρα την εβδομάδα, γιατί στα 13 μου το ξεκίνησα το ποτό. Ναι. Ένιωθα ότι ξεφεύγα από τα προβλήματα. Αυτό μου έγινε συνήθεια όμως. Η μία μπύρα γινήκανε δύο. Α, έγινε κάθε μέρα μία μπύρα. Τέσσερις. Μήπως έγινε κάθε μέρα 4 μπύρες. Και παραπάνω. Α, το προχώρησες πολύ, βρε, Βαλάντη, το πράγμα εσύ. Στα 13 έγιναν όλα αυτά. Ναι. Ναι, ήσουν πολύ μικρός για 4 μπύρες τη μέρα και παραπάνω. Πολύ μικρός. Στα 17 μου ξεπέρασα και τις 4 και τις 8. Είσαι ξεφύγει πολύ, ε. Ναι. Και πέρασες και σε άλλα ποτά πιο σκληρά ή έμεινες στην πύρα. Και σε πιο σκληρά ποτά. Εκεί δεν βρέθηκε κανείς να σε πιάσει από το χέρι και να σου πει «Έλα ρε Βαλάντη, τι είναι αυτά που κάνεις». Το πακέτο, που στρένω σήμερα είναι στην κυρία Κυριακή. Ναι. Εκείνη ήταν μια αυστηρή δασκάλα. Την ένιωθα σαν μάνα μου, αλλά ήταν ακόμα πιο σκληρή. Μου μάθαινε να μην πίνω, να μην γυρνάω τις νύχτες. Και τότε σε ένιωθα ότι ήταν σκληρή. Ενώ τώρα νομίζω ότι το έκανε για το καλό μου και να με κάνει οικογενειάρχη. Παράλληλα, στέρνω και της Ιωάννας σε ένα πακέτο, να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί Ιωάννα, τι, και αυτή εκεί στη στέγη. Ναι. Έχουμε 3 χρόνια διαφορά. Α, ήταν παιδί που φιλοξενούνταν στη στέγη ή που εργαζόταν στη στέγη. Ή που ήταν εθελόντρια στη στέγη. Ήταν εθελόντρια. Εθελόντρια, μάλιστα. Θεωρείς λοιπόν ότι αυτό που δεν έκανε για σένα η οικογένειά σου το έκανε η στέγη ανηλικών, αυτό μου λες. Ακριβώς έτσι. Και κάτι, παραπάνω ότι ακόμα. Σου έδωσε αρχές, σου δημιούργησε μια κατεύθυνση αξιών μέσω της οποίας εσύ πορεύτηκες στη ζωή σου. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το πήρες από το σπίτι σου, αλλά το πήρες από τη στέγη. Όχι. Από το δεύτερο σπίτι σου. Ναι. Ίσως και πρώτο. Πώς θα το χαρακτήριζες? Πρώτο. Πρώτο. Γιατί στη στέγη με είχαν το μαύρο πρόβατο. Να ο Βαλάντης, ο Μπεκρής που πίνει, που είναι ο τελευταίος. Έτσι είχανε. Ναι. Και μετά τους ανέτρεψες εντελώς αυτή την άποψη. Ναι. Πότε ένιωσες ότι μπορείς να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου, πόσο χρόνο ήσουν? Ήμουνα στα 18. Μάλιστα. Αλλά το ποτό το συνέχισα για αρκετά χρόνια ακόμα. Αλήθεια λες? Ναι. Στα 18 μου αποφάσισα να τα παρατήσω όλα και να γίνω ένας... Συγκροτημένος άνθρωπος. Ίσως με τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά η κοινωνία δεν με αφήνε. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Για εξήγησέ μου τι εννοείς. Η κοινωνία δεν με αφήνε να δείξω τις ικανότητες μου, τις δυνάμεις μου. Γιατί σε έκρινε συνεχώς. Ναι. Σου ρημάξαν το εγώ αυτοί οι άνθρωποι. Στο τέλος λες, έτσι είμαι. Αυτό είμαι. Αυτό είμαι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Από αυτό πώς κατάφερες να φυγείς, να ξεφύγεις από το ποτό, πώς κατάφερες? Ήταν πολύ δύσκολο. Με τη δουλειά και με τη γυναίκα μου. Της είχες πει λοιπόν ότι είσαι αλκοολικός? Ναι, της τα είχα πει όλα τα πάντα. Από την πρώτη στιγμή? Ναι. Και δεν με ήθελε. Και πήγα στην Κύπρο, δούλεψα, έχτισα κομμάτι-κομμάτι τη ζωή μου ξανά από την αρχή. Τον εαυτό σου έχτισες ξανά από την αρχή? Από την αρχή. Κύτταρο, ναι. Κύτταρο. Και στους 8 μήνες, εφόσον κρατήθηκα στα χέρια μου και το ποτό... Το κόψες? Το κόψα μαχαίρι. 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 Τώρα δεν πίνεις καθόλου? Όχι. Να σου πω κάτι, Βαλάντη. Αυτό από μόνο του που έχεις κάνει είναι αξιοθαύμαστο. Και πραγματικά χαίρομαι που γνωρίζω εσένα, ένα παιδί που κατάφερε να αλλάξει ό,τι δεδομένο υπήρχε στη ζωή του, να το ανατρέψει, να το αντιστρέψει σε καλό για τον εαυτό του. Εντάξει. Υπήρχαν δυσκολίες στην αρχή, πήρες μια λάθος κατεύθυνση, έμπλεξες, έγινες παραβατικός. Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα όταν περνάει από το φάσμα της πείνας. Αλλά εσύ κατάφερες και γύρισες πίσω στην ουσία σου, στην αλήθεια σου και στα καλά σου στοιχεία. Λοιπόν, θέλεις απόψε να συναντήσεις την Κυριακή Παπαγιάκου μου, έτσι, ναι, και την Ιωάννα Λαδά. Ναι. Εμείς
Τις βρήκαμε εννοείται στη Σύρο, τις παραδώσαμε το πακέτο σου και ορίστε να τις γνωρίσουμε και εμείς την παράδοση πακέτου. Δύο ανθρώπους που τον στήριξαν περισσότερο και από την οικογένειά του, στέλνει αυτό το πακέτο Παλάτης. Για 13 χρόνια η Κυριακή Παπαγιάκου μου και η Ιωάννα Λαδά υπήρξαν η μάνα και αδερφή που δεν γνώρισε. Έχω δώσει ραντεβού μαζί τους και πάω να τις συναντήσω. Καλησπέρα, Δημήτρη. Τι κάνετε, είστε καλά. Κυριακή και γνωρίζω. Και Ιωάννα. Χάρηκα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Κάθισε, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Πώς έχετε καταλάβει, είσαστε παραλήπτες αυτού του πακέτου. Φαντάζομαι ότι σας έχει κινηθεί η περιέργεια ότι και οι δύο είσαστε παραλήπτες του ίδιου πακέτου. Ακριβώς. Σας πάει πουθενά το μυαλό, ποιος μπορεί να είναι. Ποιος ή ποια όχι. Αλλά επειδή συνεργαζόμαστε σε ένα χώρο και είμαστε και οι δύο παραλήπτριες, κάπου πάει το μυαλό μας. Κάπου πάει. Ωραία, λοιπόν, όλες τις απαντήσεις θα τις πάρετε με αυτό το κλειδάκι και φυσικά με το να έρθετε στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω να σας δούμε. Τιμή. Τώρα δεν ξέρω αν το πρόγραμμα σας επιτρέπει. Θα είναι πάντως μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε κοντά μας. Θα το προσπαθήσουμε. Έγινε, το εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ποια είναι η Ιωάννα τώρα με το κοντό μαλλάκι? Η Ιωάννα είναι αριστερά. Με το κοντό μαλλί και κυρία Κυριακή... Δεξιά. Δεξιά. Τι έχεις βάλει στο πακέτο? Έχω βάλει μία ζωγραφιά, ένα σπίτι που είναι η στέγη, ναι. Και έχω βάλει και δύο αθοδέσμες. Για τις κοπέλες, ναι. Τις κυρίες. Για να τις πω πόσο πολύ τις αγαπώ. Μπράβο σου. Και πόσο τις σκέφτομαι συνέχεια. Αφού ήταν η οικογένειά σου. Ναι. Δηλαδή, τότε που πήγες στην Κύπρο, πιο πολύ σου είπε ο κόσμος από τη στέγη ή η συγγενή σου? Από τη στέγη. Αλήθεια λες? Ναι. Απίστευτο. Ένα παιδί που επέλεξε το ίδιο να πάει στη στέγη, δεν θα πω να ιδρυματοποιηθεί, γιατί δεν είναι ακριβώς ίδρυμα ο χώρος, και που αγάπησε το χώρο αυτό περισσότερο από το σπίτι του. Πραγματικά πρέπει να γίνεται πολύ καλή δουλειά εκεί και μπράβο στους ανθρώπους που το λειτουργούν. Λοιπόν, καλό το Δημήτρη να σου πει αν οι ενθοδέσμες θα πάνε στα χέρια που πρέπει απόψε. Μακάρι να έχουν έρθει. Για να δούμε. Έλα Δημήτρη μου, να μας απαντήσεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σου. Δύο πολύ γλυκές κυρίες. Τις είδαμε κι εμείς, πολύ γλυκές. Παλάντη, η Κυριακή και η Ιωάννα αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και είναι μαζί μας. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Βαλάντη, εσύ μένεις εδώ. Εντάξει, εγώ πάω να υποδεχτώ τις κυρίες από την άλλη πλευρά. Πάμε όλοι μαζί, την κυρία Κυριακή Παπαγιάκου μου και Ιωάννα Λαδά. Καλώς τες. Τι κάνετε, Κυριακή, ωραία. Και Ιωάννα. Γεια σας, κορίτσια. Καλώς ήρθατε. Ελάτε, καθίστε. Τι ωραία που είναι η Σύρος. Τι ωραία. Έχω παντρέψει εκεί, έχω βαφτίσει εκεί, έχω έρθει Πάσχα, καλοκαίρια. Μαγική. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχη. Όλα καλά? Καλά. Λίγο άγχος. Άγχος, ε. Τη βλέπετε την εκπομπή? Βεβαίως. Κάθεστε στη θέση του άγχους. Η θέση του παραλήπτη έχει πολύ άγχος, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν ξέρεις τι έχει το πακέτο, ποιος είναι από πίσω από τον τοίχο, όλο αυτό. Έχει λίγο ένα suspense. Ιωάννα, έχεις οικογένεια, εσύ? Βεβαίως. Ναι. Πες. Παντρεμένη είμαι, έχω τρία παιδιά. Να σου ζήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τρία αγοράκια συγκεκριμένα. Έλα και εσύ αγορομάνα. Μπράβο. Αγορομάνα, ακριβώς. Μπράβο. Εσείς? Και εγώ αγορομάνα. Και εσείς αγορομάνα. Δύο αγόρια, 6 και 10. Όλοι στο κλαμπ. Τέλεια. Να είναι γερά τα αγόρια μας. Και όλα τα παιδιά του χώρου. Όλα, όλα. Εννοείται. Και τα παιδιά τα πολλά που έχετε εκεί στη στέγη. Έχετε πολλά παιδιά εσείς, δεν έχετε μόνο τα δικά σας. Αρκετά. Αρκετά όλα αυτά τα χρόνια από το 1996 που ξεκίνησε η στέγη ανηλίκων και φίβων, έχουν περάσει αρκετά παιδιά.
Πώς προέκυψε η ανάγκη να δημιουργηθεί τώρα αυτό το πράγμα εκεί στη Σύρο? Η ανάγκη προέκυψε από την επιμελήτρια ανηλίκων και μέσα από τα δικαστήρια ανηλίκων, τα οποία το μόνο που είχαν στα χέρια τους ήταν τα παιδιά, αν κάνουν κάτι, μια πραγματικότητα, θα πρέπει να πάνε φυλακή. Στη φυλακή όμως δεν γίνεσαι καλύτερος. Θα βγεις αγρίμη, χειρότερο. Συμφωνώ. Οπότε... Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που ήταν αναγκασμένα να κάνουν π.χ. μικροκλοπές για να επιβιώσουν, να φάνε. Να, έτσι. Η πείνα, η πείνα. Η πείνα. Τώρα δεν είναι πολύ άδικο η πείνα φυσικά να σε οδηγεί να γίνεσαι εγκληματίας και να φυλακίζεσαι και να εκτείς τέτοιες ποινές? Και όχι μόνο. Και η έλλειψη αγάπης και η έλλειψη το να δεις πως είναι μια οικογένεια, πως λειτουργεί πραγματικά. Όλα αυτά. Να έχεις έναν άνθρωπο να σε αγκαλιάσει, να σε συμβουλέψει, να σου πει... Εσείς λοιπόν εκεί υποκαθιστάτε λίγο πολύ την οικογένεια, ε? Ακριβώς. Στην στέγη ενηλίκων. Μια μεγάλη οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια. Με πολύ αγάπη. Ιωάννα, πόσα χρόνια 12. Είσαι θελόντρια? 12. 12 από το πρώτο έτος πανεπιστημίου στα πλαίσια πρακτικής άσκησης. Τι σπουδάσεις? Έχω τελειώσει κοινωνική θεολογία. Μάλιστα. Και στο δεύτερο εξάμεινο έπρεπε να κάνω πρακτική άσκηση. Οπότε με κέρδισε η Σύρος. Υπήρχε και ο έρωτας στη μέση. Α, εντάξει. Τυχερά. Όλα μαζί τα συνδύασα. Όλα τα τυχερά ήταν εκεί. Ακριβώς. Και πιο τυχερά τα παιδιά της στέγης που σε χαίρονται και όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ είμαι πιο τυχερή, νομίζω. Νιώθω πιο Συμφωνώ τυχερή. Συμφωνώ ότι όταν δίνεις σε αυτό το κομμάτι, και ειδικά όταν ο εθελοντισμός περικλεί παιδιά, αυτό που παίρνεις είναι πιο ισχυρό. Ακριβώς. Αυτό μπορείτε εσείς πιο πολύ να το πείτε, γιατί Σίγουρα. Είστε και τόσα χρόνια εκεί. Εγώ είμαι 20 χρόνια περίπου. Όπου. 20 χρόνια θελόντρια. 20 χρόνια, πώς πιο παλιές τώρα. Δεν σας έχει κουράσει αυτό? Όχι. Σε μια εποχή που ο καθένας κοιτάει τη βολή του, τη δουλειά του, τα δικά του, τον εαυτό του. Αυτός ο εγωκεντρισμός που χαρακτηρίζει πια τους ανθρώπους. Έρχεται η Είστε στιγμή πολύ ιδιαίτεροι. Που νιώθεις κουρασμένη, αλλά όταν πήγαινες στο σπίτι και σκέφτεσαι το χαμόγελο, την αγκαλιά που έχεις δώσει και έχεις εισπράξει από ένα παιδί, τα ξεχνάς όλα. Όλα πραγματικά. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέτε, γιατί όταν μπαίνεις στη συνότητα της αγάπης, τότε πραγματικά είναι κάτι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Πολύ δυνατά τα συναισθήματα. Και νομίζω ότι μέσα από τον εθελοντισμό μπορείς επί της ουσίας να μπεις στη συχνότητα της αγάπης. Και όχι γιατί μόνο μόνο να πάρεις έχεις από εκεί. Μόνο να πάρεις. Και θα με επιτρέψετε. Ό,τι θέλετε. Όχι μόνο από τον εθελοντισμό. Και το κράτος θα έπρεπε. Όπως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Μανώλης Παπαδάκης, είχε πει και είχε στείλει έγγραφο στο αρμόδιο Υπουργείο ότι θα πρέπει, όπως είναι οι στέγοι, να γίνουν στέγες και σε όλη την Ελλάδα. Και όχι τα παιδιά. Κανένα παιδί στον δρόμο, κανένα παιδί στη φυλακή. Εννοείται ότι αυτό που υπάρχει στη Σύρο είναι κάτι μοναδικό. Ακριβώς. Και από την Ευρωπαϊκή. Έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκό πρότυπο. Συγχαρητήρια. Έχει βραβευθεί δύο φορές από Πρόεδρο Δημοκρατίας. Χαίρομαι πάρα πολύ και είναι μεγάλη μου τιμή που έχω απόψε εδώ δύο εκπροσώπους από αυτό το χώρο. Έρχονται φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν την πρακτική τους στη στέγη. Τι λέτε? Και αυτός ο χώρος κινδυνεύει να κλείσει ενίοτε. Δυστυχώς υπάρχουν δυσκολίες όπως υπάρχουν σήμερα λόγω της κατάστασης παντού. Πού δεν υπάρχουν σήμερα δυσκολίες. Ελπίζω να τα καταφέρετε να το κρατήσετε ανοιχτό το χώρο, γιατί δεν είναι ανοιχτός ο χώρος. Είναι μια ανοιχτή αγκαλιά, ένα στρωμένο τραπέζι, ένα πιάτο φαΐ, ένα χάδι πάνω από ένα κεφάλι που είναι πάνω από ένα βιβλίο και προσπαθεί. Ένα χέρι που σκουπίζει ένα δάκρυ. Είναι όλα αυτά. Είναι ένα πακέτο, όπως λέει και το τραγούδι της εκπομπής, που ανοίγεις, βγαίνει θλίψη, γίνεται χαμόγελο, γίνεται αγάπη και μετά ζωή. Και μετά ζωή. Το λέτε και να τριχιάζω. Εύχομαι να συνεχίσετε να δίνετε ζωή σε όλα αυτά τα παιδιά, γιατί αλίμονο αν δεν συνεχίσουν σε αυτή τη χώρα τα παιδιά μας να έχουν ζωή. Αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Το κυριότερο ότι ξεκινήσαμε με καταστολή της παιδικής παραβατικότητας και έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε πρόληψη. Ευτυχώς. Θερμά συγχαρητήρια. Ερχόντουσαν δηλαδή στην αρχή παιδιά που είχαν ήδη και δικαστική εμπλοκή λόγω των παραβάσεών τους. Και μετά τα παιδιά τα οποία βέβαια ήταν καλά παιδιά όλα. Απλά δεν είχαν ανακαλύψει τον εαυτό τους και αυτό το πραγματικά που είναι. Και τα οποία τους δόθηκε η ευκαιρία, πολλά από αυτά τους έχει δοθεί η δεύτερη ευκαιρία, να το πούμε και αυτό, και έχουν προοδεύσει.
Έχουν προοδεύσει πολύ στη ζωή τους. Εργάζονται, δεν έχουν θέματα με τον νόμο πια. Πολύ βασικό. Πολύ βασικό. Έχουν δημιουργήσει οικογένειες. Πόσο περήφανες είστε, αλήθεια, πάρα για πολύ. Αυτά τα παιδιά σας. Πάρα πολύ. Το βλέπω στα μάτια σας. Πάρα πολύ. Και εμείς για εσάς που σας έχουμε απόψε εδώ. Μπράβο στη Σύρο, μπράβο στη Στέγη Ενηλίκο, μπράβο στους ανθρώπους που δημιουργούν αυτό το χώρο, μπράβο στους ανθρώπους που στηρίζουν αυτό το χώρο, που εργάζονται και που δίνουν εθελοντικά το παρόν τους καθημερινά. Λοιπόν, έχετε πακέτο, κορίτσια, από τη Στέγη Ενηλίκο της Σύρου. Ανοίξτε το. Τόσα παιδιά που πέρασαν από εκεί, πού να βγάλετε άκρη. Πόσα παιδιά φιλοξενεί αυτή τη στιγμή? Γύρω στα 40. Κάθε χρόνο, ας πούμε, είναι περίπου εκεί, 40 ναι, παιδιά ναι. Και το χρόνο. Ποιο παιδί τώρα από όλα? Υποψιαστήκαμε ότι μπορεί να είναι για τη Στέγη, γιατί είμαστε μαζί. Εννοείται. Δεν είναι μεμονωμένο το πακέτο. Τώρα ποιος πια? Δεν ξέρω. Αυτή είναι η έκπληξη. Αυτή είναι η έκπληξη. Για να δούμε. Ποιος, πια, τι. Αποκαλύψτε μας το πρόσωπο. Ο Βαλάντης. Γεια σου, Βαλαντή. Μ' ακούς? Σ' ακούω, ναι. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου δώσατε αξίες, δύναμη, κουράγιο, που μου δώσατε όθηση για να πάω στην Κύπρο. Και όφυλα να σας στείλω ένα πακέτο. Δεν οφείλεις τίποτα, Βαλάντη. Οφείλεις να συνεχίσεις να στέκεσαι στα πόδια σου όπως συνεχίζεις και στέκεσαι και όπως μαθαίνουμε ότι έχεις σταθεί. Κανένας δεν το πίστευε για αυτό το παιδί, ε. Πώς ήταν όταν ήρθε? Ο Βαλάντης ήταν ένα 10χρονο παιδί όταν τον γνώρισα, με καταπληκτικά μάτια. Ακόμη. Έτσι. Λίγο αγρίμη, αλλά αγρίμη γιατί ήθελε να τραβήξει την προσοχή. Γιατί δεν ήθελε πήρε ποτέ. Την αγκαλιά. Γιατί δεν πήρε ποτέ. Ήταν ανοιχτός στις συζητήσεις, ήθελε να μάθει. Είχε όρεξη. Προσπαθούσε να πιάσει την ευκαιρία να ξεφύγει. Και τα κατάφερε. Δεν του την έδινε η τοπική κοινωνία, βέβαια, αλλά τη βρήκε στην Κύπρο την ευκαιρία του. Την αξίζει. Τι εννοείται, τι γινόταν με την τοπική κοινωνία? Είχε στίγμα το παιδί, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Στίγμα. Απλά είναι μικρός ο τόπος, μικρή η κοινωνία και όπως στις μικρές κοινωνίες, λίγο δύσκολο να σε πάρουν στην παρέα σου, ναι. Λίγο δύσκολο να σου μιλήσουν. Κρατάμε μία απόσταση. Τον είχαν λίγο απομονώσει. Ναι, ναι. Ναι. Όχι μόνο τον Βαλάντη και τα άλλα παιδιά. Τα παιδιά της Στέγης. Και αυτό προσπαθούμε να τα εντάξουμε. Αν μου επιτρέπετε, ηχεί στα αυτιά μου η λέξη που κάποτε κάποιος μας είπε, γιατί ασχολείστε με αυτά, αυτά τα παιδιά είναι τελειωμένα. Δεν υπάρχει παιδί έτσι. Δεν δέχομαι την απάντηση αυτή. Μπράβο. Για κανένα παιδί. Για κανένα όλα παιδί. Τα παιδιά είναι καλά. Αυτά και όλα τα παιδιά δικαιούνται τις ευκαιρίες τους. Και να καταλάβουν τι είναι και να το βγάλουν προς τα έξω. Ορίστε, το παράδειγμα. Ήταν ένα αγρίμι και έγινε ένας άνθρωπος που κατάφερε να βγει από τον αλκοολισμό του, να ξεφύγει από τα θέματά του, την παραβατικότητά του. Αμέτρητες συζητήσεις και εκείνη η αυστηρότητα που είναι πιο πολύ αυστηρή. Συζήτηση, ναι. Το εκτιμάει πολύ όμως τώρα. Ξέρω. Τώρα λέει ευτυχώς. Εκατοντάδες απογεύματα. Να, είστε να πω έτσι μια... ναι, 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 ναι. Κάτι πολύ προσωπικό. Βεβαίως. Όταν ήμουν έγκυος, τον πρώτο μου γιο, ο Βαλάντης ήταν αυτός ο οποίος με προστάτευσε, γιατί κάποια στιγμή είχε έρθει μια κοπέλα η οποία είχε κάνει χρήση ουσιών και μου επιτέθηκε. Και μπήκε μπροστά. Χρυσός μου. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεπεράσω, να το βγάλω από μέσα μου. Και ήθελα πάρα πολύ να είναι εδώ σήμερα αυτός. Ήθελες λοιπόν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είναι ο Βαλάντης που σου στέλνει το πακέτο. Πάρα πολύ, είναι το ήθελα. Είναι ένα παιδί που όποτε έρθει στη Σύρο, από το πλοίο, στη Στέγη. Έρχεται στη Σύρο, ναι, στη Στέγη. Ήρθα στο σπίτι μου. Πόσο χαίρομαι που σας γνωρίσαμε και τους τρεις απόψε. Πραγματικά, διώξτε μου το κεντρικό πακέτο. Δηλαδή, πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι είστε και εσείς που προσφέρετε όλα αυτά εκεί, αλλά και ο Βαλάντης που δείχνει με την ευαισθησία του πόσο εκτιμάει αυτό που έχετε κάνει. Για και να είστε καλά εσείς που δίνετε τις ευκαιρίες στον κόσμο. Και να ακούσουμε. Θα το πούμε κι αυτό. 20 χρόνια θέλουμε ένα καινούριο σπίτι μεγαλύτερο. Μακάρι να το καταφέρουμε για να ορίσετε ο Βαλάντης. Μακάρι να έχετε και ένα σπίτι μεγαλύτερο.
Αν και θα έπρεπε να πω ότι καλό θα ήταν να μην χρειαζόταν να υπάρχει καθόλου αυτό το σπίτι. Πρέπει ούτε όμως. Μεγαλύτερο ούτε μικρότερο, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν ανάγκες. Τι να κάνεις. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο παιδιά παραβατικά τώρα, όπως είπαμε, κάνουμε πρόληψη. Και παιδιά που πεινάνε. Με οικονομικά προβλήματα, με προβλήματα οι γονείς. Έτσι. Κάποιος πρέπει να ανοίξει την αγκαλιά του και για αυτά τα παιδιά. Τουλάχιστον η Σύρος έχει κάνει μια πολύ σπουδαία αρχή εδώ και 20 χρόνια. Την έχει ανοίξει. Είμαστε περήφανοι για το νησί μας. Και για τον κόσμο που τον έχει στηρίξει. Και εμείς για εσάς. Και για τον Βαλάντη ιδιαιτέρως. Γεια σου, δε Βαλάντη μου. Πολύ ωραίο το πακέτο σου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσετε την πολύ καλή δουλειά σας. Εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.